Στις 30 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση τα ονόματα των υποψηφίων φοιτητών, παιδιών με σοβαρές ασθένειες, για την εισαγωγή τους σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και γίνεται λόγος φυσικά για το τρέχον ακαδημικό έτος 2019-2020. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης αποτελεί όχι μόνο η μη διευκόλυνση στην όλη διαδικασία, αλλά και η ταλαιπωρία, η αδικαιολόγητη αναμονή, τόσο για τα παιδιά, αλλά και για τις οικογένειές τους, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το γεγονός και για την υγεία τους. Έτσι, ενώ έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει προτεραιότητα στην εξέταση και έγκαιρη ανακοίνωση των ονομάτων, ακριβώς επειδή αφορά μια συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα, όχι μόνο υπήρξε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, αλλά αυτή τη στιγμή οι 1.645 εξ όσων γνωρίζουμε οι εισαχθέντες κινδυνεύουν να χάσουν το πρώτο εξάμεινο των σπουδών τους, χωρίς φυσικά τη δική τους υπαιτιότητα. Θεωρούμε ότι αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας το σοβαρό αυτό πρόβλημα στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής χρονιάς για αυτούς τους φοιτητές και οφείλει φυσικά το Υπουργείο άμεσα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ρυθμίσεις αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί το δικαίωμα των εξετάσεων του πρώτου εξαμήνου στα εργαστηριακά μαθήματα, αφού εξ όσων γνωρίζουμε, σε ορισμένα τμήματα τα εργαστηριακά μαθήματα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Με βάση τα ανωτέρου, κύριε Πρόεδρε, ρωτάμε τον Υπουργό, πρώτον, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο, ο Υπουργός, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο των συγκεκριμένων φοιτητών, σε συνεργασία φυσικά με τα αντίστοιχα τμήματα που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το γεγονός της καθυστέρησης και να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, και δεύτερον, σε τι μέτρα ενίσχυσης συνολικά των δομών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα προχωρήσει η κυβέρνηση ώστε να στηριχτούν και ουσιαστικά αφενός συνολικά οι ανάγκες των φοιτητών, αφετέρου ή εν λόγω φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Διγαλάκης, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ και εκ μέρους κυρίας Υπουργού για την ερώτηση. Προφανώς συμμεριζόμαστε και εμείς, όπως και εσείς στο Υπουργείο, την εξασφάλιση της καλύτερης μέρημνας για την κατηγορία των εισακτέων από σοβαρές παθήσεις. Φέτος, στη διαδικασία αυτή εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έλαβαν μέρος 1.678 υποψήφοι, από τους οποίους εισήχθησαν 1.545. Σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές τους στα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στην ΑΣΠΕΤΕ και στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Η σχετική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού από αυτούς τους υποψηφίους ξεκίνησε 3η 17 Σεπτεμβρίου. Αποφασίσαμε να δώσουμε μια μικρή παράταση στην προθεσμία υποβολής έως τις 4 Οκτωβρίου, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφοι που εντάσσονται σε νέους κωδικούς παθήσεων. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στο σχετικό πίνακα 16 νέες παθήσεις και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπως σωστά είπατε, έγινε 30 Οκτωβρίου. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο που είπατε, κύριε Λαμπρούλη, για να χάσουν το εξάμηνο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είμαστε, χωρίς να παραβλέπω την καθυστέρηση που σωστά το επισημαίνετε και η οποία δυστυχώς είναι διαχρονική, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, προκειμένου να υπάρξει μέρημνα για να μην χαθεί το εξάμηνο. Τώρα, το τι μέτρα θα λάβουμε θα σας το πω στη συνέχεια. Γνωρίζετε ότι αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στις 9 Ιουλίου, μόλις 2 μήνες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και οι δυνατότητες παρέμβασης που είχαμε ήταν πολύ περιορισμένες. Θέλω όμως να πω ότι για την κατηγορία αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος η εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις να έπεται αυτή των υπολείπων υποψηφίων. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη διερευνούμε το ενδεχόμενο η εξέταση των δικαιολογητικών να γίνεται πριν τις πανελλαδικές, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού να γίνεται
των ατόμων με σοβαρές παθήσεις να γίνεται μαζί με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υπολείπων υποψηφίων και με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα από του χρόνου που θα έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα παρέμβασης να γίνεται πολύ πιο σύντομα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα της υποστήριξης των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, και βεβαίως υπάρχουν και υποστήριξη και μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία, που δυστυχώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης και όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί θέλω να αναφερθώ στην πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Κεραπετρίτη, όπου έχει σχηματιστεί μια επιτροπή για να καταρτιστεί σχέδιο δράσης, το οποίο διατρέχει οριζόντια όλο το δημόσιο τομέα και φυσικά και τα πανεπιστήμια. Συμμετέχουν λοιπόν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας στην επιτροπή αυτή, γιατί χρειάζεται να έχουμε όχι μόνο υπηρεσίες, αλλά και υποδομές κατάλληλες για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα άτομα αυτά να εκπληρώνουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις χωρίς προβλήματα. Επειδή έχω υπερβεί το χρόνο, υπάρχει και ένα γενικότερο θέμα με τις εγγραφές και τις μεταγραφές. Στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ. Θα το αναφέρω στην δευτερολογία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Λαμπρούλης, για τη δευτερολογία του. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εάν όντως, όπως λέτε, θα συμπεριφερθούν και τα τμήματα στα πανεπιστήμια με βάση τις υποδείξεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά το ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών δεν θα απολέσουν τη δυνατότητα της εξεταστικής του πρώτου εξαμήνου, με παράλληλη βέβαια έναρξη πλέον, γιατί όπως είπατε και εσείς, σήμερα έληξε η εγγραφή των τελευταίων ενδεχομένως φοιτητών, μένει να το δούμε και στην πράξη. Εμείς αυτό που ζητήσαμε στο πρώτο ερώτημα που απαντήσατε είναι εάν όντως θα χαθεί ή όχι το εξάμεινο. Προφανώς από τα λεγόμενά σας αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα παιδιά να αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, επιτρέψτε μου δύο λόγια. Εμείς θεωρούμε πως συνολικά, όχι μόνο πλέον δηλαδή από το θέμα της καθυστέρησης των αποτελεσμών και τα λοιπά, το Υπουργείο Παιδείας συνολικά λοιπόν είναι αναγκαίο να μεριμνήσει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε με ουσιαστικό τρόπο να αντιμετωπίζονται και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όπως όλων των φοιτητών, έτσι αντίστοιχα και ειδικότερα αν θέλετε και αυτής της ευάλωτης ομάδας των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Δεν είναι μόνο, βεβαίως είναι μια κατηγορία επίσης, δεν τα διαχωρίζουμε, τα φοιτητές με κινητικά ζητήματα, προβλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλες σοβαρότερες παθήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, οικογένειες ή τα παιδιά τους που πρόκειται να φοιτήσουν. Έτσι λοιπόν αυτή ακριβώς η ευάλωτη ομάδα, θεωρούμε ότι για αυτήν μάλλον την ευάλωτη ομάδα φοιτητών τα πανεπιστήμια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τα μέσα, μέσω των υπηρεσιών τους, τις δομές αλλά και τις υποδομές που πρέπει να έχουν. Για παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρω ιατρική μέρημνα, στα ζητήματα δηλαδή της ιατρικής μέρημνας, κοινωνικής παρέμβασης και άλλα, δεν είναι τις παρούσες, ώστε και οι συγκεκριμένοι φοιτητές απρόσκοπτα να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδών τους. Και στην κατεύθυνση αντιμετώπισης ακριβώς αυτών των θεμάτων, των ζητημάτων, των προβλημάτων, η κυριαρχία της λογικής, της αυτοτέλειας, του αυτοδιοίκητου, δηλαδή ενός ανταγωνιστικού πανεπιστημίου που οικοδομείται, μας δημιουργεί τον εξής προβληματισμό, την εξής ανησυχία. Εάν θα έχει προτεραιότητα να διαθέσει, για παράδειγμα λέμε, πόρους ένα πανεπιστήμιο ή το πανεπιστήμιο γενικότερα, για την εξασφάλιση όλων εκείνων των απαραίτητων και αναγκαίων υποδομών για τους νέους, για τους φοιτητές, για τους νέους με σοβαρές παθήσεις, αφού το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους θα πρέπει πρώτα και κύρια να λογοδοτούν στην αγορά, η οποία λίγο ενδιαφέρεται για τέτοια ζητήματα και την επίλυσή τους, αφού εξάλλου προβάλλει και προωθεί τον ατομικό δρόμο επίλυσης των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και όχι μόνο σήμερα.